Ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Στρατούλη. Πώς το βλέπετε αυτό όλο που λοιπόν, γίνεται αύριο μεθαύριο? Είναι πιο κοντά στη λύση ή πιο κοντά στη ρήξη? Όχι, θα σας πω. Σε συμφωνία είναι κοντά όπως αναμένονταν από την αρχή. Και η κυβέρνηση δυστυχώς έχει μετατρέψει τις λεγόμενες. Ο ΣΥΡΙΖΑ στον πολιτικό ρεαλισμό. Ναι, δεν πειράζει, όπως το θεωρεί ο καθένας. Λέω λοιπόν ότι οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, έχουν μετατραπεί ήδη, έχουν ξεπληθεί αυτές οι κόκκινες γραμμές και έχουν μετατραπεί σε ροζ πλαστικές κορδέλες, δυστυχώς. Και η κυβέρνηση για άλλη μια φορά παίζει το ρόλο του καρπαζωής πράκτορα της Τρόικας. Δυστυχώς, ειδικά όταν έχουν φωνάξει τον κύριο Βρούτσι στο Παρίσι, ανθρώπινο αίμα μυρίζει στην Τρόικα, θέλει για τις συντάξεις, μιλάει η Τρόικα και. Δυστυχώς και η κυβέρνηση για βιωσιμότητα του ασφαλιστικού με τα μέτρα που θα πάρουν, αλλά δυστυχώς μπορεί να αυτοί τα θεωρούν μέτρα βιωσιμότητας του ασφαλιστικού, αλλά στην πραγματικότητα θα είναι μέτρα κοινωνικής ευθανασίας των συνταξιούχων που δεν αντέχουν άλλες μειώσεις των συντάξεών τους. Και μου κάνει και εντύπωση η κυβέρνηση. Έλεγε πριν ένα μήνα ότι φεύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια, ότι φεύγει η Τρόικα. Και εδώ βλέπουμε να εκλιπαρεί την Τρόικα να έρθει και να την κυνηγάει σε όλη την Ευρώπη. Αν θέλουμε, λέει, οι εκλογές ζητάμε τώρα, να σας προλάβουμε, όχι εσάς προσωπικά, την κυβέρνηση, να μην κάνετε άλλη μία συμφωνία με την Τρόικα που θα είναι τραγωδία για τον ελληνικό λαό. Εκλογές τώρα. Να αναδειχθεί νέα κυβέρνηση, κυβέρνηση της αριστεράς, για να μπορέσει αυτή να διαπραγματευτεί το μόνο που έχει να διαπραγματευτεί με αυτά που λέτε, με τους πιστωτές, να μείνει τη διαγραφή εδώ του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Γιατί τα μνημόνια δεν θα τα διαπραγματευτούμε. Λοιπόν, κύριε Γρηγοράκο, μετά τις διαφημίσεις θα μας πείτε εσείς πώς το εξηγείτε αυτό, το θέλουν να μείνει η Τρόικα.